Τους τελευταίους μήνες, κύριε Πρέσβη, ακούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον της Γαλλίας να εμπλακεί ενεργά στις τριμερείς συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τριμερή με την Αίγυπτο. Επιβεβαιώνεται αυτό το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον επιβεβαιώνεται υπό την έννοια ότι θεωρούμε πως αυτές οι τριμερείς συνεργασίες είναι χρήσιμες. Είναι χρήσιμες λόγω του ότι συμβάλλουν στην σταθερότητα και ασφαλώς στην συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από αυτή την άποψη και σε αυτό το πνεύμα έχουμε δηλώσει και δείξει ένα ενδιαφέρον για ενδεχομένη συμμετοχή σε αυτές τις συνεργασίες. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί κάτι συγκεκριμένο, αλλά η πρόθεση είναι εδώ και μπορώ μάλιστα να σας αναφέρω, είναι κάτι, ένα θέμα το οποίο εξετάζεται, συζητιέται κατά των συναντήσεων που γίνονται μεταξύ Γάλλων και Κυπρίων πολιτικών. Τώρα τελευταία είχαμε την επίσκεψη αρχές Σεπτεμβρίου του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας εδώ στην Κύπρο και αυτό το θέμα που μου θέτεται έχει συζητηθεί και εξεταστεί. Αναμένουμε σε κάποια στιγμή σύντομα κάποια αποτελέσματα από αυτού, δηλαδή ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε, δηλαδή σε ποια θέματα. Οι συνεργασίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Είναι κάποια θέματα τα οποία δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητος, θα έλεγα, της γεωγραφικής, αν θέλετε, αρμοδιότητας, λόγω του ότι είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά είναι κάποια θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονομική ανάπτυξη, που νομίζω ότι εκεί μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος για συνεργασίες. Αλλά για να είμαι προσεκτικός, σας λέω, υπάρχει πρόθεση, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις της κυρίας Λούντ εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών. Προσπαθούμε να συμφωνήσουμε στους λεγόμενους όρους αναφοράς, τη νέα ορολογία στο Κυπριακό. Το Παρίσι πώς στηρίζει αυτή την προσπάθεια και ποιο μήνυμα στέλνει για όλο αυτό που συμβαίνει? Η Γαλλία στηρίζει την επίλυση του κυπριακού προβλήματος βάσει της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό είναι γνωστό, είναι, το επαναλαμβάνω, και η θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, άρα της διεθνούς κοινότητας. Τώρα περιμέναμε εδώ, δεν ξέρω πότε θα έρθει, την κυρία Λούτ που θα μιλήσει στον πρόεδρο Αναστασιάδη και στον κύριο Ακιντζή. Υποστηρίζομαι τις προσπάθειες, πρέπει να είμαστε σαφείς. Αυτό που δεν θέλουμε είναι, γιατί έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα, είναι μία λύση των δύο κρατών. Αυτό μας φαίνεται κάτι το οποίο είναι αντιφατικό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να υπενθυμίσω πως η Γαλλία, που είναι το μόνο τώρα πλέον κράτος μέλος, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ασφαλώς την μέρημνα και την προσοχή της στραμμένη στην ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού. Το πρόβλημα της Κύπρου, το Κυπριακό, είναι πρόβλημα Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι και θέμα που απασχολεί και αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το θέμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μην πω πως είναι καθοριστικό. Σε ό,τι αφορά την ΟΥΦΙΚΙΠ, τελευταίες διαδικασίες για την ανανέωση της ίδιας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο πέρασαν έτσι κάπως δύσκολες φάσεις, και αυτό διότι, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πλέον προσέγγιση στο θέμα των ειρηνευτικών αποστολών ανά το παγκόσμιο. Εν ώψη του Ιανουαρίου, η Γαλλία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ποια άποψη έχει για την ΟΥΦΙΚΙΠ? Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη. Υποστηρίζομαι την ΟΥΦΙΚΙΠ. Θεωρούμε πως είναι αναγκαία η παρουσία της ΟΥΦΙΚΙΠ στην Κύπρο για την ασφάλεια της νήσου, για την σταθερότητα στην Κύπρο, και γι' αυτό υποστηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την παραμονή της ΟΥΦΙΚΙΠ στην Κύπρο. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ασφαλώς αυτό δεν αποκλείει ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να παραμείνει η ΟΥΦΙΚΙΠ εδώ στην Κύπρο όσο τίθεται ζήτημα σταθερότητος και ασφάλειας στην νήσο.
Και αφού αναφερθήκατε στα θέματα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ίσο, βάζω μια άλλη ερώτηση. Το τελευταίο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αποδέχτης σειράς απειλητικών μηνυμάτων από την Άγκυρα σε σχέση με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Και θέτω αυτό το ερώτημα διότι μια γαλλική εταιρεία, η Total, είναι ένας ενεργός παίχτης στην Κυπριακή ΑΟΣ. Συνεπώς, ποια είναι η θέση του Παρισιού σε ό,τι αφορά αυτές τις ενέργειες. Είχαμε και το περιστατικό με την Ιταλική ΕΝΕ. Και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Κοιτάξτε, απ' τη μια, οι εταιρείες αυτές, αναφέρατε και την γαλλική εταιρεία, υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έρχονται εδώ για έναν σκοπό. Ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των εταιριών. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εμείς έχουμε πει και δηλώνουμε πως υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στο δικαίωμα που έχει στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου στην οικονομική της ζώνη, την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς, όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, για έρευνες που γίνονται προς αυτό το σκοπό, ο στόχος είναι η συνεργασία, η ανάπτυξη, δεν είναι η ένταση. Οπότε αυτό που λέμε και το δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι να μειώσουμε την ένταση, να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που αυξάνει την ένταση. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε σε λύσεις και όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Κάτι τελευταίο που είχα ξεχάσει σε σχέση με δημοσιεύματα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα για συμμετοχή ή και υποστήριξη από πλευράς της Γαλλίας στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ, όπως βελτιωθούν ή αναπτυχθούν περαιτέρω κάποιοι ναυτικοί βάσεις στο Μάρι ή κάποιες άλλες στρατιωτικές υποδομές στην Κύπρο. Ακούσαμε ότι θα έρχονταν και τεχνοκράτες από τη Γαλλία για αυτό το project. Κλιμάκια έχουν ήδη έλθει τους τελευταίους μήνες, συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας στον τομέα της άμυνας είναι πολύ ανεπτυγμένη, έχει ουσία. Θέλουμε να πάμε να συνεχίσουμε περαιτέρω. Όπως το θέσατε σωστά, το σωστό πλαίσιο για δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ΠΕΣΚΟ, η κοινή δηλαδή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το σωστό πλαίσιο για τέτοιου είδους συνεργασιών.